τις εμψυριστές, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω με το απόψινό βίντεο, θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για το φωτισμό. Το μόνο που έχω κάνει είναι, έχω σβήσει τα φώτα του μπάνιου και έχω μόνο το ring light εδώ πέρα. Έτσι για αλλαγή, δεν ξέρω. Με ενδιαφέρει η γνώμη σας, εγώ το είδα, μου φάνηκε ενδιαφέρον. Δείχνει να φωτίζει καλύτερα το πρόσωπό μου. Αλλά θα ήθελα και τη γνώμη και δικιά σας. Φύγαμε για το ξύρισμα. Λοιπόν, πολύ ιδιαίτερη μέρα σήμερα, γιατί θα παρουσιάσω ένα σαπούνι το οποίο θέλω εδώ και πάρα πολύ καιρό να το δοκιμάσω. Έχει βγει αρκετά χρόνια στην αγορά. Αν ήταν να μαντέψω θα έλεγα 3-4 χρόνια. Αλλά γενικά η παραγωγή του είναι πολύ έτσι μικρή, διότι ένα από τα συστατικά που έχει μέσα είναι πολύ δύσκολο να μαζευτεί. Δεν ξέρω, έχει να κάνει με την εποχή και άμα μπορεί ο άρτιζαν να το βρει το υλικό αυτό κτλ. Οπότε ας παρουσιάσουμε το υπόλοιπο setup για να προχωρήσουμε στο σαπούνι. Razor Rock Game Changer 68P φορτωμένη με μία Asta Superior Platinum στην πρώτη της χρήση. Δεύτερη της χρήση, τα γένια είναι 2 ημερών, επιστροφή της πινελάρας, Simo Owners Club 2 Band Cherrywood, αλλά ο θύσανος έχει αλλαχτεί και φοράει έναν μπότι θύσανο, το αγαπημένο πινέλο στον τέρμο, πραγματικά δεν υπάρχει. Θα σβήσουμε με spike για να δούμε το πώς safe, κλασικά. Και το σαπούνι θα είναι το Barbershop de los Muertos από την Murphy & McNeil στην Kodiak Base. Μπορείτε να δείτε και τα συστατικά εδώ πέρα, αν και θα τα γράψω στη περιγραφή. Όπως γνωρίζετε, τα Murphy & McNeil και πιο συγκεκριμένα η Aeon βάση είναι από τις αγαπημένες μου βάσεις, την θεωρώ ένα έτσι top tier σαπούνι, απίστευτη απόδοση και είναι και ένα σαπούνι που κυκλοφορεί εδώ και αρκετό καιρό στην αγορά, δεν είναι κάτι καινούριο. Το ίδιο ισχύει και για την Kodiak, γενικά τα λόγια που έχω ακούσει είναι εξαιρετικά. Δεν ξέρω τώρα αν οφείλεται όλο αυτό στο Bear Tallow, γιατί μου είχε πει ένας φίλος ο οποίος είχε ρωτήσει ένα φίλο για την διαδικασία του Tallow, το πως φτάνει από το να είναι έτσι ομό στο να είναι, να μπαίνει μέσα σε ένα σαπούνι και στην ουσία αυτό που μένει είναι, νομίζω είχε πει, τα δομικά στοιχεία του λίπους, οπότε δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους. Δεν ξέρω, δεν είμαι χημικός, ο άνθρωπος που το είπε αυτό είναι χημικός. Πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε αλλαγές μεταξύ, ας πούμε, τώρα ας πούμε, άμα δω αλλαγή μεταξύ της Kodiak Base και της Aeon, ίσως να είναι επειδή αλλακτική βάση και όχι επειδή έχει προσθεθεί το Bear Tallow. Θεωρώ και ναι, έχει λίπος από αρκούδα, είναι κάτι πρωτότυπο για μένα, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Οπότε μπορεί να έχει παιχτεί μια αλλαγή στην βάση. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θεωρώ πως είναι και λίγο marketing, το μόνο σίγουρο. Αλλά ναι, Murphy & McNeil έχω πολύ μεγάλες προσδοκίες. Το άρωμα είναι απίστευτο. Το είχα σε δείγμα στην Aeon βάση, αλλά το έδωσα. Είναι μαζί με το Gale Leoch που έχω παρουσιάσει στο κανάλι, για μένα είναι τα δύο καλύτερα αρώματα που έχει να προσφέρει η Murphy & McNeil. Δεν τα έχω μυρίσει όλα, αλλά από αυτά που έχω μυρίσει, που είναι αρκετά, αυτά τα δύο για μένα είναι top. Περίεργη υφή, δεν ξέρω αν θα περάσει. Είναι μαλακό το σαπούνι. Γενικά η Aeon βάση που είχα εγώ που έχουν περάσει από τα χέρια μου είναι πιο σκληρές. Αυτό φαίνεται σαν να έχει πάρει αέρα μέσα, δεν ξέρω αν θα φανεί εδώ πάνω, αλλά θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο,
Πάω να βρίξω το πρόσωπο, να φορτώσω το σαβούνι και επιστρέφω για το face lathering. Πανεύκολο φόρτωμα, παιδιά, πραγματικά πάρα πολύ εύκολο φόρτωμα και ήδη βλέπω μια πολύ ωραία γυαλάδα. Ξέχασα να ευχαριστήσω και τον Μιτσάρα που μου δάνει το σαπούνι. Μίτσο, σε υπερευχαριστώ για την ευκαιρία. Το άρωμα είναι απίστευτο. Είναι εμπνευσμένο από το αμουάζ. Διαφεύγει το όνομα, θα το αναφέρω, θα το γράψω εδώ πέρα κάπου. Νεράκι. Πολύ ωραία γυαλάδα. Η υφή του σαπουνιού μου θυμίζει κάτι μεταξύ της πρώτης Aeon βάσης που ήταν πολύ μαλακιά, μιλάμε για κρέμα, και της Aeon βάσης που κυκλοφορεί τώρα, η οποία είναι αρκετά σκληρή. Αυτό μου θυμίζει το σαπουνί, είναι μεταξύ των δύο. Θυμάμαι τον Rads από το Rads Saves το κανάλι, ένας Αμερικάνος που είχε εξαφανιστεί. Το τελευταίο 1,5 χρόνο έχω καιρό να δω βίντεο, δεν ανεβάζει βασικά, ο οποίος είχε τρελαθεί με αυτή τη βάση. Αγαπημένος YouTuber, αν και δεν συμφωνώ με κάποια πράγματα που λέει, αλλά εντάξει, δεν γίνεται να συμφωνούμε με όλους και με όλες. Πολύ ωραίος άφρος. Φταίει η αρκούδα, φταίει ότι έχουν αλλάξει λίγο τη συνταγή, δεν ξέρω. Απίστευτο, τρομερός άφρος. Πολύ ωραία. Για να δούμε όμως μηχανικά τι λέει. Γενικά μ' αρέσει να παράγει ωραίο αφρό το σαπούνι, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Στέλνω λίγο τη μηχανή και φύγαμε για το πρώτο πέρασμα. Αχ.
Περασματάρα. Ξεπλένουμε και επιστρέφω για το δεύτερο πέρασμα. Δεύτερο πέρασμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο άτυχος ήμουνα. Με την Aeon βάση που είχα τότε την Gladach και με είχε κάψει και άλλους τόσους από πίσω. Με αποτέλεσμα να πω όχι στην εταιρεία. Κρατήμαι να μην αρχίσω να μιλάω. Ξεπλένουμε και επιστρέφω για το τρίτο πέρασμα. Δίνει και μια ελαφριά νότα μπέιραμ. Δεν ξέρω, τώρα μου ήρθε. Αίσθηση αφρού, όψη αφρού. Τρίτο και τελευταίο πέρασμα. Εδώ σε θέλω. Τίποτα δεν νιώθω. Τίποτα λέμε, τίποτα, δεν περνάει η λεπίδα, δεν περνάει τίποτα, τρελαίνομαι. Και πατάω να κόψουμε τώρα λέει και γινόμαστε. Mm-hmm.
Ξεπλένουμε και επιστρέφω για την αποφώνηση. Πολύ λίγο τσούξιμο, πάρα πολύ λίγο τσούξιμο. Barbershop de los Muertos από τον Murphy & McNeil στην Kodiak Base. Την αρκούδα, με λίγα λόγια. Αρωματάρα, το είπα και στην αρχή. Από εκεί και πέρα, άμα ήταν να τη συγκρίνω με την Aeon Vasi, η Aeon Vasi, όσες φορές την έχω χρησιμοποιήσει, δεν με έχει τσούξει το aftershave. Οπότε θα δίνα ένα κλικ την προστασία στην Aeon Vasi, αλλά ένα κλικ, μην φανταστείτε πολύ. Στα υπόλοιπα, πλην του post-save που δεν το γνωρίζω, ολισθηρότητα και μεταξυριστική ολισθηρότητα, μιλάμε για άλλο level. Άλλο level. Με τρελάνε. Η προστασία είναι ψηλή, είναι πολύ ψηλή η προστασία, αλλά δεν ξέρω, δηλαδή ένα σαπούνι που μου έρχεται τώρα στο μυαλό, έτσι, για προστασία είναι το τα σαπούνια του Χοσέρα. Απλά τα σαπούνια του Χοσέρα δεν μου επιτρέπουν, δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει ξανά, δεν μου επιτρέπουν με αυτή τη μηχανή πάντα να κάνω βαθύ ξύρισμα, δηλαδή ξανακοιτάω και είναι κάποιες τρίχες που δεν τις πήρε η μηχανή. Μιλάμε για τέτοια προστασία. Παίζει σε αυτά τα επίπεδα η Kodiak Base και η Aeon. Και άμα με ρωτήσετε ποια είναι καλύτερη από τις δύο, η Kodiak είναι καλύτερη για μένα, γιατί με ενδιαφέρει πολύ η ολισθηρότητα. Μην παρεξηγήσετε, την Aeon τη θεωρώ εξαιρετική, αλλά αν έχετε την Aeon και θέλετε να δοκιμάσετε την Kodiak, θα συνιστούσα να την κυνηγήσετε και να τη βρείτε την Kodiak, γιατί πραγματικά αξίζει. Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εξαιρετικό σαπούνι, εξαιρετικό και πραγματικά απίστευτο που έχει βγει εδώ και 3-4 χρόνια, ξέρω εγώ, στην αγορά. Ξέρουν τι κάνουν στον Murphy & McNeil εκεί πάνω στη Βοστόνη. Αυτά. Ξερισματάρα για άλλη μια φορά. Αν έχετε κάποια απορία ή θέλετε να ρωτήσετε κάτι, το comment section είναι ανοιχτό όπως πάντα. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και θα τα πούμε ξανά σύντομα. Χαιρετώ.